Λόγος τιμής με Zoro και Buzz, Smuggler με Pepe Frantic και Long 3, οι τελευταίες μέρες μας έδωσαν πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Πάμε να μιλήσουμε γι' αυτά ξεκινώντας με το λεκανοπέδιο. Κατά από το βράχο οι αλήτες γυρνάνε στην πρίζα. Κατά από το βράχο οι αλήτες μιλάνε στα ίσια. Αγκαλιαστήκαμε και ενώσαμε θέσεις και λόξες. Γερμανικοί ποιμένικοι και boxers. Κατά από το βράχο οι αλήτες. Λόγος τιμής με Zoro και Buzz. Θα σας πω ένα μυστικό εδώ πέρα. Είχα στο μυαλό μου να κάνω ένα βίντεο κάποια στιγμή σχετικά με τις top συνεργασίες που θα ήθελα να δω στην ελληνική σκηνή. Και είχα γράψει τις πρώτες 2-3 ιδέες γι' αυτό. Μία από αυτές λοιπόν ήταν και Lambda Tav με Zoro και Buzz. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο χάρηκα όταν είδα την ειδοποίηση για το λεκανοπέδιο. Όλοι οι συμμετέχοντες στο κομμάτι δώσανε ρέστα κατά τη γνώμη μου. Τρομερά verse και από τους 4 και υπέροχη παραγωγή από Sativa, Toxic και Marina από του Στίχημα. Δεν είμαι σίγουρος αν είχαν ξανακάνει συνεργασία παλιότερα, πέρα από το βράχος, αλλά χαίρομαι που βλέπω τη Μαρίνα να ξανασυνεργάζεται με τους λόγους τιμής και πραγματικά ελπίζω να δημιουργηθεί μια κάποια σχέση μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπαίνει πιο συχνά η Μαρίνα στο κόλπο μαζί με Sativa και Toxic, μιας που όλοι ξέρουμε ότι είναι τρομερή σε αυτό που κάνει και το έχει αποδείξει με τα χρόνια στο στοίχημα, μιας που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατού του συγκροτήματος στα beats του. Είναι εξαιρετικά τραντούχα και ξέρει πολύ καλά τι κάνει, οπότε θα ήθελα πολύ να τη βλέπω να συνεργάζεται με ένα από τα αγαπημένα μου groups. Ελπίζω λοιπόν πως το βράχος, πέρα από κομματάρα, ήταν και η αρχή κάτι μεγαλύτερου. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά ελπίζω να είναι. Ακόμα και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, και ο Toxic και ο Sativa είναι εξαιρετικοί και το έχουν αποδείξει και αυτοί μέσα στα χρόνια. Το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι πως οι Lambda Tav δεν θα ξεμείνουν ποτέ από καλές παραγωγές. Επίσης, Zoro και Buzz, ένα από τα αγαπημένα μου ανερχόμενα groups, τους οποίους είχα την τύχη να μάθω σχετικά πρόσφατα, πριν περίπου 1,5 χρόνο. Λατρεύω το ύφος της μουσικής τους. Έχουν ιδιαίτερες φωνές και flows και οι δύο. Κάτι που τους προσδίδει μια ιδιαιτερότητα και τους ξεχωρίζει λίγο παραπάνω. Και η συμμετοχή τους εδώ φρέσκαρε αρκετά το κομμάτι. Επιπλέον, ξέρουν να διαλέγουν συνεργασίες, μιας που παλιότερα είχα συνεργαστεί με του Insanity, Novel, Lobo, Ferdelands. Ελπίζω να ανεβούν ακόμη πιο ψηλά γιατί το αξίζουν κατά τη γνώμη μου. Και όπως είπα και πριν, ήθελα πολύ να δω μια συνεργασία με Lambda Tav και από ό,τι φαίνεται είχα δίκιο, μιας που το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Τέλος, μου αρέσει επίσης το ότι οι Lambda Tav ανοίγουν τον κύκλο των συνεργασιών τους λίγο παραπάνω, μιας που πριν λίγο καιρό είχαμε στοίχημα, τώρα Zoro και Buzz και ανυπομονώ να δω τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Αυτά λοιπόν για το λεκανοπέδιο, πάρα πολύ καλό κομμάτι, πάμε να μιλήσουμε και λίγο για Smuggler. Είχα ένα mic της Beringer, τους πρώτους δίσκους του έμεινε. Τότε μου λέγανε πέτυχε, και όταν πέτυχα τι τύχε. Ένας με ένας στο τέταρτο. Μετά τον μεχ δίσκο, το Α και Ω, για το οποίο είχα κάνει βίντεο όταν βγήκε, link και αυτό στην περιγραφή όσοι δεν το έχετε δει, ο Smuggler επιστρέφει σιγά σιγά στα standards που είχα θέσει για τη μουσική του, με το καινούργιο του κομμάτι στον κύκλο μαζί με Pepe Frantic και Long 3. Ο ρότατο κομμάτι με τον Long 3 αυτή είναι από τα καλύτερα verse του, με ένα από τα πλέον αγαπημένα μου punchlines. Αυτό εδώ. Είμαι εδώ για μουσική. Δεν το παίζω mannequin. Κι άμα λες πως είσαι έτσι, λείπει το NDM. Δεν με ξέρουν ούτε. Ομολογώ πως γέλασα παραπάνω από όσο μάλλον θα έπρεπε, ήταν τρομερά εύστοχο. Γενικά έχω μια πεποίθηση πως το κομμάτι αρχικά είχε να κάνει κάτι με τον δίσκο του Smuggler, είτε θα ήταν κάποιο single μέσα από τον δίσκο, είτε θα ήταν κανονικά μέσα σε αυτόν. Πέρα από το προφανές, το ρεφρένο που ο Pepe Frantic σπαμάρει το Α και Ω, όλο το στυλ και το vibe του κομματιού ταιριάζει πολύ με τον δίσκο του Smuggler. Θα μου πεις, προφανώς και ταιριάζει. Ο Smuggler έχει έτσι κι αλλιώς χαρακτηριστικό στυλ, οπότε όλα τα κομμάτια του ταιριάζουν και έχουν κοινά vibes και στυλ. Προφανώς. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, στο Α και Ω, ο Smuggler τροποποίησε τον ήχο του τόσο όσο έτσι ώστε όταν ακούσεις ένα κομμάτι του δίσκου του, λίγο πολύ μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό προέρχεται από το Α και Ω. Και αυτό το είδους το vibe παίρνω και από εδώ. Βέβαια, μπορεί να είναι απλά ιδέα μου, αλλά πραγματικά έτσι νιώθω. Άνετα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένα από τα 40 κομμάτια που έχει ηχογραφήσει για το δίσκο του, αλλά τελικά μείναν εκτός. Όπως είπα, είναι απλά μια ιδέα. Θα μπορούσα να είμαι εντελώς λάθος. Απλά εγώ, σαν στες, αυτό σκέφτηκα όταν πρώτο άκουσα το κομμάτι. Για να κλείσουμε λοιπόν και ό,τι αφορά το στον κύκλο, το απόλαυσα αρκετά. Αυτά λοιπόν για σήμερα, γράψτε μου και εσείς τα σχόλια την άποψή σας για το λεκανοπέδιο και για το στον κύκλο, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με την άποψή μου. Ήμουν ο Στεζ και θα τα πούμε σύντομα.